μαζί μου. Πάμε να, να ακούσουμε τα νέα. Α, είναι Christmas edition. Είναι Christmas μόνο. Λοιπόν, ένα είναι το είδωλο της Ελλάδας, το εξάγουμε πια. Βγήκε και εκτός συνόρων η Άντζελα Δημητρίου και πήγε στην Αμερική. Το θέμα είναι ότι στην Αμερική έκανε τον απόλυτο viral χορό και ανέβασε το βίντεο αυτό στο TikTok. Δείτε λίγο να μου πείτε τι σας θυμίζει. Τι θυμίζει? Το πάει καλά. Νομίζω, παιδιά, το TikTok κάνει η Άντζελα, όχι η Άντζελα TikTok. Να το δείτε. Η Άντζελα είναι στη μέση. Η Άντζελα είναι στη μέση με το παλέτο της. Λάκα μου κάνει. Έχει πάει στα Universal Studios. Τι θεότητα. Εντάξει, η γυναίκα είναι σε άλλο επίπεδο. Δεν θα μιλήσω για ηλικίες και τα λοιπά. Είναι η Άντζελα. Το έχει πάει αλλού. Νιώθω ότι πλέον ζει έτσι τη ζωή της, ρε παιδί μου. Ενώ παλιά κρατιόταν η Άντζελα. Ενώ τώρα φαίνεται πολύ αυθόρμητη. Ενώ που είναι και στα social που εμφανίζεται. Η Άντζελα είναι Άντζελα. Δεν πέρασε μια περίοδο που είχε λίγο έτσι μια ισοστρέφεια λόγω της πολλής προβολής παλιά. Σαν να μαζεύτηκε λίγο. Στην προσωπική της ζωή. Τώρα είναι πάλι στα έξω της. Πότε μαζεύτηκε, παιδιά, η Άντζελα? Γιατί, Μαρία, γιατί? Πάντως είναι μαζί με την κόρη της, την Όλγα Δημητρίου, και το μωράκι όλοι μαζί στην περιοδία. Εμπρό στον δρόμο χάραξε. Είναι πολύ μωρό, ημερών. Ιωάννα Τούν. Υπάρχει κόσμος ο οποίος εργάζεται πολύ και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι επαγγέλλονται, όπως για παράδειγμα κάτι που συνέβη χθες με τη Χριστίνα Μπόμπα. Ανέβασε στο Instagram της μία φωτογραφία στην οποία, και διάφορα stories και βίντεο από την καθημερινότητά της, στην οποία εμφανίζει τον εαυτό της να είναι σε meeting, σε ραντεβού, με το λάπτοπ, στο γραφείο της, σε διάφορες τέτοιες στιγμές. Και είπε ότι αυτή την περίοδο κάνω κάποια πράγματα αυτό για μένα. Αυτό νομίζω είναι, αυτό το βιντεάκι. Και αυτό, κάνω μια ανασυγκρότηση και γι' αυτό το λόγο δεν είναι πάλι τόσο ενεργή στα social. Και από κάτω ξεκίνησαν τα σχόλια του κόσμου, τα οποία τι ρωτούν, τι επαγγέλλεται. Απάντησε. Όχι. Γιατί? Θα μας πεις, Νάνση, τι επαγγέλλεται εσύ. Influencer. Είναι, θα σου πω, είναι δημιουργός περιεχομένου. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθεται, πίνει καφέ και γίνονται τα πράγματα από μόνα τους. Παράγει περιεχόμενο στα social media της. Για κάποιους είναι κάτι πανεύκολο, πάναπλο και όχι ένα κανονικό επάγγελμα, τέλος πάντων. Κάποιοι νομίζω άλλους δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ο απλός ο κόσμος μπορεί να μπαίνει, π.χ. η μάνα μου, θα πει τι σημαίνει τώρα αυτό, δημιουργός περιεχομένου. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει. Γι' αυτό ίσως να πούνε τι επαγγέλλεται. Ωραία, πώς το εξηγείς? Είναι και επιχειρηματία. Δημιουργείς στον κόσμο στα social περιεχόμενο και για να έχεις μέσα σε μια φωτογραφία, ναι, ακριβώς, ή βίντεο, ένα προϊόν με έναν τρόπο να είναι ελκυστικό αυτό, ε. Ναι. Άρα χρειάζεσαι φωτογράφο. Σίγουρα. Μακιγιάζ, μαλλιά. Απλά ρούχα, περιβάλλον. Και είναι δύσκολο. Και δουλειά για να και όλα αυτά τα εμπορικά θέλουν πολλά email, θέλουν συναντήσεις, θέλουν Skype με τις εταιρείες, ναι, για το πότε το θα ανέβει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος λέει, π.χ., συγγνώμη που ρωτάω, αλλά τι επαγγέλλεται, γιατί πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Ήταν ένα από τα σχόλια τα οποία ήταν κάτω του προφίλ. Ένα άσε μας, ρε Μπόμπα, να πούμε. Μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι και τόσο σκληρή. Τώρα που το βλέπει ένας άνθρωπος στο σπίτι, θα σχολιάστηκε. Το τζίγκλισε τον άλλον να το γράψει. Εγώ το ακούω πάντως τώρα. Λέει κάποιος. Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα με τι ασχολείται πάντως. Όλο meetings λέει στα stories τύπου business woman χωρίς να βγαίνει κάποιο νόημα. Ρε παιδί μου, σου λέει ο άλλος, δεν σκοτώνεσαι κιόλας, βρε κοπέλα μου. Το, θα σου πει τώρα ο άλλος που καθένα περνάει μια καθημερινότητα 8 ώρες μέσα στη δυσκολία. Ναι, αντικειμενικά δεν είναι μια δύσκολη δουλειά όπως οι κάποιες συμβατικές δουλειές. Τα meetings αυτά που λέει πάντως αφορούν και στα μαγαζιά τα οποία διατηρεί η Χριστίνα και είναι μαγαζιά καταστήματα εστίασης. Άρα είναι και επιχειρηματίες η κοπέλα. Τι τα λέμε? Εμένα μου στείλαν τώρα μήνυμα. Που λέει δηλαδή σκοτώνεσαι την Μπόμπα στη δουλειά, αλίμονο στους γιατρούς αστυνομικούς και στους που δουλεύουν 12 ώρα για 900 ότι μόνο ευρώ. Μόνο εκείνη εργάζεται και όλοι οι άλλοι δεν εργάζονται. Δεν είναι αυτό το νόημα. Σχολιάστηκε, θεωρώ, το βίντεο, το ότι είναι έτσι με τα γυαλιά και κάθεται στο γραφείο. Εντάξει, αυτό, ναι. Αυτό. Αλλά αυτή η αλήθεια είναι ότι το ξεχνάω ότι είναι επιχειρηματίας και έχει μια σειρά. Τι είναι? Από έχει έτοιμα φαγητά. Έχει δύο καταστήματα στο κέντρο και νομίζω θα επεκταθεί κι αλλού. Απλά το έχουμε πει πολλές φορές ότι ακόμα και στο Instagram, στο το να καταφέρεις να βγάζεις χρήματα από αυτό, είναι ταλέντο. Οπότε καλά, ναι, έλα κάτω κι εσύ, ναι, και εσύ κατάλαβες. Αφού το κάνει η Χριστίνα και το κάνει καλά, γιατί αμείβεται από αυτό. Κάτσε, γιατί και εμένα μου μην κρίνετε. Σου στέλνουν μηνύματα και σε ένα. Εμένα. Χαμός. Τι λένε? Τίποτα, δεν με ξεματιάσει.